Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών του ΕΓΑΛΕΟ, όπου σήμερα έχουμε τους ένατους πανελλήνιους αγώνες κατασκευών και πειραμάτων φυσικών επιστημών και τη 10η έκθεση φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, οι οποίοι γίνονται στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που το λέμε οι φυσικές επιστήμες στο προσκήνιο και στο οποίο συμμετέχουν 29 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη αυτού του προγράμματος. Έχει ξεκινήσει το 2000. Και βεβαίως οι συμμετοχές μας είναι από όλη την Ελλάδα όσον αφορά το ελληνικό κομμάτι. Όσον αφορά το διεθνές κομμάτι, είμαστε πάνω από 20.000 εκπαιδευτικοί σε αυτές τις 29 χώρες του προγράμματος. Από τους αγώνες θα βραβευτούν 8 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα συμμετέχουν με τις εργασίες τους στο ελληνικό περίπτερο, στην ευρωπαϊκή εκδήλωση που θα γίνει στο φέτος, θα γίνει στο Debrecen, στην Ουγγαρία, τον Ιούνιο. Η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις 6 από τις 8 φορές που έχει γίνει μέχρι τώρα το πρόγραμμα. Όπως νομίζω και εσείς δείξατε ως τώρα, οι εργασίες και τα παιδιά που έχουμε είναι, συνήθως είναι πολύ καλές. Και νομίζω ότι το κέρδος όλων μας, εκτός από τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό, είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ μας, μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των επισκεπτών της έκθεσης, η οποία θα είναι σήμερα όλη μέρα και αύριο μέχρι το μεσημέρι. Και η εμπλοκή των μαθητών με όλες αυτές τις πειραματικές διαδικασίες. Το πείραμα αυτό μας δείχνει την επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος και τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου. Αν συνδέσουμε την μπαταρία, διαπιστώνουμε αν ανατρέπεται η ισορροπία του χάρακα, ο οποίος χάρακας αποτελείται από ένα βαριδάκι και ένα μαγνήτη. Για να επαναφέρουμε την ισορροπία, βάζουμε κάποιους συνδετήρες και διαπιστώνουμε ότι βάλε το πιο μεγάλο, μισό λεπτό, βάλε δύο μεγάλους. Διαπιστώνουμε ότι χάνεται η ισορροπία. Βάζουμε διπλάσια μπαταρία και διαπιστώνουμε μετά, αφού επαναφέρουμε το μαγνήτη σε αρχές τους συνθήκες, διαπιστώνουμε με διπλάσια ποσότητα συνδετήρων ότι επέρχεται, πάλι ανατρέπεται η ισορροπία. Βέβαια είναι ένα φαινόμενο στο οποίο είχε τρομερές επιδράσεις στην κοινωνία, διότι με αυτό ανακαλύφθηκε το ρελέ, χρησιμοποιήθηκε το τηλέγραφος. Αρχικά, στα αρχικά του στάδια ήταν κάτι το μαγικό. Οι φοιτητές όταν μάθαιναν αυτά τα φαινόμενα πηγαίνανε στα μπαρ και πουλούσαν εισιτήρια χρησιμοποιώντας αυτά τα μαγνητικά φαινόμενα. Και έχει περάσει πολύ στη ζωή μας και κυρίως τώρα με τα τρένα στην Ιαπωνία, τα οποία χρησιμοποιούν τον ηλεκτρομαγνητισμό για να μειώνουν τις τριβές. Εντάξει, ευχαριστούμε. Θα τα πω εγώ. Ποιος θα τα πει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε φτιάξει μια αναμεγεννήτρια που αντί για πτερίγια χρησιμοποιεί ρότερες Φλέτνερ. Η ρότερες Φλέτνερ είναι μια επινόηση του γερμανού μηχανικού Φλέτνερ, ο οποίος θέλησε αντί για ιστείο σε ένα καράβι να χρησιμοποιήσει ένα ρότερο για να κινεί το πλοίο του. Αυτοί οι ρότερες λειτουργούν σύμφωνα με το φαινόμενο Μάγνους. Το φαινόμενο Μάγνους πολλαπλασιάζει την ταχύτητα των μορίων του αέρα από τη φορά περιστροφής, ενώ από την άλλη μεριά δημιουργούνται αντίρροπες δυνάμεις, οι οποίες εξασφαλίζουν την κίνηση ολόκληρης της κατασκευής. Έχουμε χρησιμοποιήσει ανακυκλώσιμη υλικά, είναι πλήρως αποδεδειγμένα. Λοιπόν, έχουμε χρησιμοποιήσει τα ρουλεμάν έτσι ώστε. Κλείστε το. Περίμενε λιγάκι. Αυτή τη στιγμή κοιτά
τράπεζα είναι τριών βαθμών ελευθερίας. Αποτελείται από τρία στρώματα, το ένα, το δεύτερο και το τρίτο, το οποίο κινούνται σε άξονα χ προς ψ, ψ προς ψ και ζ προς ζ τόνος, τα οποία όποτε κινούνται με μοτοράκια, αυτό το περάσει σε κάθε στρώμα, τα οποία περιστρέφονται και μετατρέπουν την περιστροφική τους κίνηση σε γραμμική. Οπότε όταν θα ξεκινήσουμε και τα τρία ταυτόχρονα, βλέπουμε πως κινείται η σημική τράπεζα. Απάνω της έχουμε τοποθετήσει έναν αισθητήρα, ο οποίος παίρνει τις πληροφορίες από τις δονήσεις και θα μας μεταφέρει στον υπολογιστή μας, όπου μπορούμε να δούμε το γράφημα, πότε τις σημικές δονήσεις γίνονται. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Επίσης έχουμε δημιουργήσει κτίρια, όπως αυτό είναι ένα προσωμείωμα αερονοξύστη από συνοδεία του βλάκια, το οποίο όταν τοποθετούμε εδώ πέρα μπορούμε να προσωμιώσουμε την επιπτώση του κτιρίου σε ένα ψηλό, τις επιπτώσεις του σεισμού σε ένα ψηλό κτίριο. Οπότε όταν ανοίξουμε την σεισμική τράπεζα βλέπουμε πως το κτίριο κινείται ελαφρά, αλλά σε ένα κανονικό σεισμό αυτό το κτίριο θα έχει καταρρεύσει. Για να αποφύγουμε την κατάρρευση του κτιρίου, τοποθετούμε αυτά τα τουβλάκια, τα οποία έχουν ρόδες, οι οποίες αυτές οι μπύλες τοποθετούν σε κανονικά κτίρια σίγουρα αναξύσεις κάτω από τη γη, με αποτέλεσμα όταν δημιουργούνται σεισμικές δονήσεις να απορροφούν αυτές όλες τις σεισμικές δονήσεις και όλη την ενέργεια, με αποτέλεσμα να κινούνται αυτές και το κτίριο να μένει αδρανές. Οπότε όταν ανοίξουμε τη σεισμική τράπεζα, βλέπουμε πως κινούνται οι ρόδες, ενώ το κτίριο παραμένει σταθερό. Αυτό γίνεται κάτω από τη γη όλο. Ένα εκρεμές. Το εκρεμές αυτό το πήραμε από την προσομοίωση ενός ουρανοξύστη του Ταϊπέι 101, ο οποίος περιέχει στον 28ο όροφο, ενώ είναι 100 όροφος ουρανοξύστης, αυτό στον 28ο, περιέχει ένα εκρεμές το οποίο είναι φτιαγμένο από χάλιβα, ξεζυγίζει 660 τόνους, το οποίο μετά από σεισμικές δονήσεις τραβάει όλη αυτό την ενέργεια και τα ταλαντεύεται. Έτσι τραβάει αυτό όλη την ενέργεια και μετά τη μεταφέρει στη θερμότητα, στα σινιά και εδώ πέρα έτσι που τρίβεται. Με αποτέλεσμα ένα ουρανοξύστης που έχει ένα εκρεμές να δέχεται λιγότερες επιπτώσεις από ότι ένα κτίριο που δεν έχει. Έχουμε φτιάξει ουσιαστικά έναν ανιχνευτή μειονίων, ο οποίος μετράει τα μειόνια. Δηλαδή, το πόσο μειώνει αρισέρχονται φτάνουν μέχρι σε εμάς. Και ουσιαστικά τα μειώνια είναι υποατομικά μικροσωματίδια, τα οποία είναι σαν τα ηλεκτρόνια, αλλά έχουν μάζα 207 φορές μεγαλύτερη. Και έτσι έχουμε στη συστοιχεία τρεις σωλήνες Γκάι και Μίλερ, οι οποίοι μετρούν ακτινοβολία Β και Γ και μας δείχνουν πόσα μειώνια εισέρχονται. Σε αυτή την οθόνη εκεί μπορούμε να δούμε ότι έχουν εισέρθει 70 χιλιόμετρα στις 2 ώρες και από πάνω έχουμε μία μπάρα μολύβδου για να τονίσουμε τη διαπερατότητα των μειωνίων, οι οποίοι μπορούν να ξεπεράσουν κάθε σκληρό υλικό, ακόμα και 25 χιλιοστά μολύβδου. Και το πείραμά μας ουσιαστικά αφορά τη σύγκριση των μειωνίων που εισέρχονται σε ημέρα και νύχτα και όλα μας αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα σκληρό δίσκο, γιατί κάνουμε μία έρευνα για ένα επερχόμενο project που αφορά το συνέδριο ACSEC στη Θεσσαλονίκη και επιβεβαιώνουμε και παράλληλα και τη θεωρία της ειδικότητας του Αϊνστάιν, ότι τα μειώνια, παρόλο που έχουν μόνο 2,2 μικροσεκόντ διάρκεια ζωής, καταφέρνουν να έρχονται στα 15.000 μέτρα λόγω της θεωρίας ειδικότητας, δηλαδή διαστέλλεται ο χρόνος και διαστέλλεται το μήκος. Μπράβο, παιδιά. Πρόκειται για μία εργασία με την οποία θέλουμε να δείξουμε την όραση του ανθρώπου μέσα στο νερό, δηλαδή την υποβρύχια όραση και την αντίστοιχη όραση του ψαριού μέσα στο νερό. Εδώ έχουμε δύο μοντέλα ματιών, ένα ανθρώπινο μάτι, ένα περίγραμμα ανθρώπινου ματιού και ένα περίγραμμα ματιού οφθαλμού. Και δείχνουμε εδώ με μία διπλή δέσμη λέιζερ πως οι ακτίνες του φωτός καθώς εισχωρούν μέσα στο μάτι, συγκλίνουν και εστιάζουν πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, οπότε αυτός ο οφθαλμός έχει ευκρινή όραση. Αλλά αυτό που θέλουμε να σας δείξουμε είναι ότι όταν θα βρεθεί αυτό το μάτι μέσα σε περιβάλλον υδατικό, μέσα στο νερό δηλαδή, όταν ο άνθρωπος κάνει κατάδυση μέσα στο νερό, έτσι, όπως βλέπετε εδώ, οι δέσμες αυτές αποκλίνουν, οπότε η όραση πια δεν είναι ευκρινής.
Δηλαδή το ανθρώπινο μάτι δεν είναι προσαρμοσμένο για να βλέπει μέσα στο νερό όπως είναι το μάτι του ψαριού. Ο μόνος τρόπος για να το διορθώσουμε αυτό είναι να, ή να φοράγαμε γυαλιά πολλών βαθμών υπερμετροπίας μέσα στο νερό, κάτι το οποίο δεν γίνεται πρακτικά, θα χρειαζόταν πάνω από 10 βαθμούς υπερμετροπίας, ή να φορέσουμε μία μάσκα. Δηλαδή να αφαιρέσουμε το νερό, να δημιουργήσουμε ένα στρώμα αέρα μπροστά στο μάτι για να μπορεί, όπως βλέπετε εδώ, να βλέπει σωστά το μάτι. Είμαστε από το πειραματικό λύκειο Ηρακλείου, Κρήτης. Ευχαριστούμε. Εδώ τώρα, το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι το μάτι του ψαριού. Το ψάρι είναι προσαρμοσμένο για να ζει μέσα στο νερό και έχει την ικανότητα να εστιάζει σωστά τις δέσμες φωτός που μπαίνουν μέσα σε αυτό, είτε προέρχονται από κοντινά αντικείμενα είτε προέρχονται από μακρινά αντικείμενα. Εάν το αντικείμενο είναι κοντινό, οπότε η δέσμη των ακτίνων είναι ελαφρά αποκλίνουσα, παρατηρείτε εδώ ότι υπάρχει μια εστίαση σωστή πάνω στον αφιλιστροειδή χετώνα. Αν το αντικείμενο όμως είναι κοντινό, σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσει το μάτι το μακρινό αντικείμενο να εστιάσει σωστά, μετακινεί όλο το φακό του που είναι σφαιρικός προς τα πίσω και έτσι διορθώνει την εστίαση. Δηλαδή το μάτι του ψαριού έχει τη δυνατότητα να διορθώνει, να εστιάσει σωστά και τα κοντινά και τα μακρινά αντικείμενα, μετακινώντας απλά αυτό το σφαιρικό φακό άλλοτε μπροστά και άλλοτε πίσω. Επίσης υπάρχουν και τα αμφίβια. Αυτά που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βλέπουν και μέσα από το νερό, μέσα στο νερό και έξω από αυτό. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ ότι όταν το μάτι του ψαριού ή ενός αμφίβιου, του βατράχου ας πούμε, βρεθεί έξω από το νερό, παρόλα αυτά εξακολουθεί να βλέπει κανονικά, μπορεί να εστιάζει κανονικά τις ακτίνες, πάντα μετακινώντας το φακό του, έχοντας την ικανότητα να βλέπει και στα δύο περιβάλλοντα. Μάλιστα. Είμαστε από το 26ο Λύκειο, οι φίλοι μας λένε Μαράσλιο, στην Αθήνα. Λέγομαι Τάκης Λάζος, είμαι φυσικός και σήμερα εδώ έχουμε 6 εργασίες, από τις οποίες θα σας δείξουμε τις 2. Ωραία. Λοιπόν, ένα γνωστό πείραμα στο χώρο της φυσικής είναι τα στάσιμα κύματα, που για να μην μπλέξουμε τώρα με το τι είναι αυτό, σκεφτείτε την εικόνα που έχει μια χορδή της κιθάρας όταν τη χτυπήσετε, τι σχήμα παίρνετε. Εμείς το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό εδώ το νήμα φροντίζουμε να πυρωθεί λόγω του ότι διέρχεται από μέσα του ρεύμα υψηλής έντασης και δημιουργούμε στάσιμα κύματα. Τα σημεία που μένουν ακίνητα, αυτά που βλέπετε να παραμένουν πορτοκαλί, λέγονται δεσμοί. Τα άλλα σημεία, επειδή κινούνται, ψύχονται από τον αέρα και πάβουν να είναι πορτοκαλί. Και έτσι μπορούμε να οπτικοποιήσουμε, νομίζω αρκετά όμορφα, αυτό που λέμε στάσιμο κύμα και τους δεσμούς. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που θα αξίζει να δείτε, αλλά δεν ξέρω αν θα φανεί καλά, έχουμε κολλήσει πάνω σε ένα μαύρο χαρτόνι σκόνη από ιαλοβολή. Να τη δείξουμε λίγο. Είναι αυτή εδώ η σκόνη που χρησιμοποιείται για να ξεβάφουμε ή να ξεσκουριάζουμε επιφάνειες. Πρόκειται για γυαλάκια. Η εικόνα είναι από μικροσκόπιο. Η διάμετρος είναι μόλις 200 νανόμετρα, 200 δισεκατομμυριοστά του μέτρου. Και τα έχουμε κολλήσει με κόλλα πάνω σε αυτή την επιφάνεια. Προσομοιώνουμε έτσι τη βροχή. Είναι σαν να βλέπετε μια βροχή μπροστά σας. Μια οριζόντια βροχή βέβαια. Μπορούμε λοιπόν να προσομοιώσουμε τον ήλιο με ένα φακό και δεν ξέρω αν η κάμερα θα το δει, θα ήταν καλό να έρθει λίγο κάθετα. Θα πρέπει να δείτε κάπου τα ουράνιο τόξο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ λοιπόν τι έχει γίνει, η κάμερα είναι το μάτι του παρατηρητή, ο φακός είναι ο ήλιος και εδώ έχουμε τη βροχή. Και παράγεται το ουράνιο τόξο, με έναν τρόπο απλό και μέσα στην τάξη. Μη σας φάω όλη την κάμερα, να είστε καλά. Ναι. Είμαστε από το ΕΚΦΕ Αγίων Αναργύρων. Έχουμε δημιουργήσει ένα διερευνητικό και ένα διαθεματικό παιχνίδι. Μπλέκουμε τρεις από τις φυσικές επιστήμες, φυσική, βιολογία και χημεία. Προσπαθούμε με προσιτό και ευχάριστο τρόπο να περάσουμε στα παιδιά, να μεταδώσουμε τη γνώση, πάντα διερευνώντας και πειραματίζοντας τα ίδια τα παιδιά. Η
δραστηριότητες μας αναφέρονται στον στατικό ηλεκτρισμό, οξέα βάσης και άλατα και στα κλειστά ηλεκτρικά κυκλώματα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε από το πρώτο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας, ονομάζομαι Πούτος Πέτρος και παρουσιάζουμε το project που λέγεται κατασκευή ρομποτικού φωτοβολταϊκού, να το βλέπω, ανιχνευτή, με μερική προσομοίωση της κίνησης γης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κομμάτι, μάλλον για δύο ξεχωριστά κομμάτια. Το ένα, το κάτω, κάτω από το σπίτι, προσομοιάζει την κίνηση της γης γύρω τον εαυτό της και την κλίση ως προς τον ήλιο για τη διαδοχή των εποχών. Και το πάνω κομμάτι είναι αυτόνομο, το οποίο είναι ένα αυτόματο φωτοβολταϊκό tracker, το οποίο παρακολουθεί τον ήλιο ή οποιαδήποτε φωτεινή πηγή, και ανάλογα με την περιστροφή, αλλά και ανάλογα με την κλίση της γης. Οπότε, δηλαδή, το καλοκαίρι ο ήλιος είναι πιο ψηλά, οπότε θα πάει το πάνελ φυσικά πιο ψηλά, και το χειμώνα είναι πιο κάτω. Μπορείτε να το δείτε τώρα λίγο αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά τώρα ξημερώνει, έτσι, υποτίθεται ότι ξημερώνει. Το κάνω έτσι γιατί είναι... οι ανιχνευτές είναι λογαριθμικοί και μπορεί να αντιδράσει απότομα. Τώρα βλέπετε να ψάξει να βρει τον ήλιο. Βέβαια ελέγχεται και η κίνηση της γης από το ένα υπολογιστή, αλλά και οι μετρήσεις που παίρνουμε ταυτόχρονα από το... από το δεύτερο μικροεπεξεργαστή. Έχει και καρτούλα SD απάνω που μπορεί να πάρει για 1, 2, 3 χρόνια μετρήσεις. Μπορεί να το βάλουμε σε μια ταράτσα, δηλαδή μόνο του, το φωτοβολταϊκό, και να πάρει για να δείξει την ηλιοφάνεια του τόπου ή αν είναι κατάλληλος ο τόπος για να αναστεθεί ένα φωτοβολταϊκό εκεί. Ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε και το φωτοβολταϊκό φαινόμενο μέσα από τις καμπύλες, δηλαδή τη μεγιστοποίηση της ακτινοβολίας, άρα περισσότερα φωτόνια, συνεπώς και μεγαλύτερη τάση στα άκρα του. Εδώ μπορούμε να δείτε την κίνηση της γης. Συγγνώμη. Τώρα, ας πούμε, μπορούμε να πάμε προς το χειμώνα. Εντάξει, οπότε το πάνελ θα χαμηλώσει πιο κάτω. Ή μπορούμε να πάμε προς το καλοκαίρι. Οπότε το πάνελ θα σηκωθεί. Έτσι περισσότερο είναι πιο ψηλά ο ήλιος. Ο έλεγχος είναι πλήρης και από τις καμπύλες μάλλον μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τη σταθεροποίηση της τάσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή βλέπετε αυτά τα τετραγωνάκια, έτσι. Αυτό ουσιαστικά συμβολίζει την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βλέπετε ότι η τάση παραμένει σταθερή. Ενώ αν ήταν σταθερό το πάνελ, σταθερού προσανατολισμού, θα είχαμε μόνο ένα πικ το μεσημέρι και τα άλλα θα τα χάναμε. Αυτά. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο. Είμαι ο Κατερίνης και παρουσιάζω, η παρουσίασή μου είναι ασύρματη μεταφορά ενέργειας με τη βοήθεια του ποινίου Τέσλα. Και το ερώτημα είναι τελικά ο Τέσλα είναι παρελθόν ή είναι μέλλον. Γιατί η ασύρματη μεταφορά ενέργειας είναι πολύ σύγχρονη πλέον, ας πούμε. Η επίδειξη γίνεται με μικρά ποινία Τέσλα, τα οποία λειτουργούν σαν πομπός ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Είναι 4 παρουσιάσεις. Η μία αναφέρεται στο ότι ο Τέσλα τελικά είναι ο εφευρέτης του ραδιοφώνου της ασύρματης μεταφοράς πληροφοριών και όχι ο Μαρκόνι. Μπορούμε να ακούσουμε την εκπομπή πληροφορίας σε ένα ραδιόφωνο. Η δεύτερη είναι η μεταφορά ενέργειας με συντονισμό. Μπορούμε δηλαδή να φορτίσουμε συσκευές με το συντονισμό όμως από μακριά. Η τρίτη είναι ότι η μεταφορά ενέργειας, η ενέργεια μάλλον μπορεί να ληφθεί και χωρίς συντονισμό. Και εδώ ήθελα λίγο να αναφερθώ στα κινητά. Και η τέταρτη είναι η παραγωγή υψηλής τάσης με ένα ποινίο Τέσλα, το οποίο πλέον χρησιμοποιείται για επίδειξη περισσότερο, αλλά εξακολουθεί να είναι χρήσιμο. Ήδη χρησιμοποιούνται τα ποινία Τέσλα για την παραγωγή νανοσωλήνων, στην νανοτεχνολογία πλέον. Υπάρχουν βιντεάκια. Μπορώ να σας τα δείξω λίγο γρήγορα. Έτσι. Τον πομπό των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων έχουμε εκπομπή σε συγκεκριμένη συχνότητα, μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο στο ραδιόφωνο
πορείας, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι μπορούμε να ανάψουμε ασύρματα ένα λαμπάκι. Βλέπετε, ανάβει εδώ πολύ λίγο. Συντονίζοντας όμως το κύκλωμα, έχουμε έντονη ακτινοβολία. Πάμε, όσο απομακρυνόμαστε μειώνεται η ακτινοβολία. Αλλά εδώ για να αναφερθούμε και στον Τέσλα, ο Τέσλα είπε ότι όταν χρησιμοποιήσω το έδαφος μπορώ να έχω μεταφορά ενέργεια σε μεγαλύτερη απόσταση. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτή την ταινία για να δείξουμε ότι προσομοιώνοντας το έδαφος και ξανασυντονίζοντας το κύκλωμα, βλέπουμε ότι το λαμπάκι μπορεί να ανάψει σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Και μάλιστα πετυχαίνοντας την κατάλληλη συχνότητα, έχουμε έτσι, όπα, συντονισμό. Άρα το έδαφος βοηθάει στη μεταφορά ενέργειας. Εδώ τώρα επίσης μπορώ να συνδέσω κάποιο κινητό ή οτιδήποτε άλλο για να φορτίσει ασύρματα πλέον. Δηλαδή στο μέλλον κάτι αντίστοιχο θα είναι ενσωματωμένο, ήδη υπάρχει, στις συσκευές οι οποίες θα φορτίζουν από απόσταση. Και η τρίτη παρουσίαση είναι ότι η ενέργεια αυτή που εκπέμπεται από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορεί να ληφθεί και χωρίς συντονισμό. Και αυτό είναι το επικίνδυνο κομμάτι. Δηλαδή οι οργανισμοί έτσι, αυτό μπορούμε να το δείξουμε με μια λάμπα νέων εφθορίου, οι οποίες βλέπουμε ότι φωτοβολούν χωρίς να έχουμε συντονισμό πλέον, ας πούμε. Η τέταρτη παρουσίαση είναι η παραγωγή υψηλής τάσης με ένα ποινίο Τέσλα. Εδώ έχουμε μια μικρογραφία του ποινίου Τέσλα, κατασκευασμένο με απλά υλικά, αλλά δυστυχώς κάει και η συσκευή. Ο τρίτος ήταν λίγο. Και εδώ έχουμε το μεγάλο, δεν πειράζει, είναι αντίστοιχο. Σε ένα ποινίο Τέσλα λειτουργεί ως εξής. Έχουμε έναν μετασχηματιστή με πυρήνα, ο οποίος ανεβάζει την τάση σε μερικές δεκάδες χιλιάδες βολτ, 10, 15 κλπ. Αυτός φορτίζει ένα πυκνωτή. Πυκνωτής είναι εδώ η συστοιχεία που έχουμε. Ο πυκνωτής μέσω ενός σπινθυριστή με ένα διάκαινο συνδέεται με ένα ποινίο με λίγες σπήρες. Και έτσι έχουμε, όταν η τάση υπερβεί κάποιο όριο, ο σπινθυριστής άγει. Έχουμε δηλαδή κλειστό κύκλωμα εδώ, παράγονται ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις, οι οποίες επηρεάζουν το δευτερεύον κύκλωμα, στο οποίο όμως το ποινίο έχει πάρα πολλές σπήρες, ο λόγος είναι μεγάλος, έχει μικρή χωρητικότητα που δημιουργείται από το τοροειδές αυτό το πράγμα και το χώρο γύρω-γύρω τη γη, με αποτέλεσμα όλη η ενέργεια του πυκνωτή ακαριέα να μεταφέρεται στο άλλο ποινίο, αλλά με πάρα πολύ ψηλή τάση. Τα ποινία Τέσλα βγάζουν τάση της τάξης του ενός 2, 3, 5 εκατομμυρίων βολτ, κάνοντας σπινθυρισμούς έτσι μέχρι και 4-5 μέτρα, ας πούμε. Το δικό μας βγάζει γύρω στα 40 εκατοστά. Το βράδυ θα είναι ωραίο. Μπορώ να σας δείξω το συντονισμό, δηλαδή μεταβάλλοντας τις σπήρες εδώ, στο πρωτεύον κύκλωμα, μπορούμε να δούμε ότι παρόλο που ο πυκνωτής εκφορτίζεται, δεν παράγεται τάση. Δηλαδή, όταν το πρωτεύον έχει λίγες σπήρες, είναι εκτός συντονισμού με το δευτερεύον. Βλέπουμε τον πυκνωτή. Το έχω έτσι για να είμαστε πιο σίγουροι. Βλέπω τον πυκνωτή να εκφορτίζεται, αλλά η τάση δεν παράγεται. Εάν όμως αυξήσω τις σπήρες μέχρι να πετύχω τον συντονισμό, τότε θα δούμε ότι έχουμε το σχηματισμό υψηλής τάσης. Μην το πας πολύ κοντά, καλύτερα να κάνεις zoom κι άλλο άμα θέλεις πιο μακριά, γιατί βλέπω. Και μπορούμε εδώ βέβαια να αυξήσουμε την απόσταση. Είναι η κατασκευή έτσι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι εκεί. Έτσι. Όχι. Α, δεν. Το βραδάκι θα ήταν πολύ πιο... Το βραδάκι, εάν θέλετε, κυρία Τσιτοπούλου, μπορούμε να το βγάλουμε εκεί για να έχουμε την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, θέλεις να
της λειτουργίας του πλακιδίου Πελτιέ. Έχουμε εδώ έναν αυτόματο διακόπτη, στον οποίο αν θέλουμε μπορούμε να θερμάνουμε και αν θέλουμε μπορούμε να ψήνουμε. Τώρα, ας πούμε, θερμαίνεται, ψύχεται. Εδώ έχουμε εκμεταλλευτεί το φαινόμενο Πελτιέ για την κατασκευή ενός φορτού ψυγείου με ψύκτρες ανεμιστηράκια. Έχουμε ένα ψηφιακό ρολόι το οποίο μετράει τη θερμοκρασία του εσωτερικού του ψυγείου, η οποία κυμαίνεται στους 5,5 βαθμούς με 5 βαθμούς Κελσίου. Ναι, αυτή είναι μια παρόμοια εφαρμογή του ψυγείου, την οποία μπορούμε να την κατασκευάσουμε, να τη χρησιμοποιήσουμε στα αυτοκίνητα και να παίρνουμε ενέργεια από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Αυτό εδώ το ψυγείο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ηλιακό πάνελ και να το παίρνουμε μαζί μας το καλοκαίρι στην παραλία. Οι κατασκευές αυτές δεν είναι πολύ ακριβές. Η τιμή τους κυμαίνεται από 10 έως 20 ευρώ. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Σταυροπολής. Μετά έχουμε ένα πλακετίδιο Πελτιέ, το οποίο τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Και μπορούμε να θερμαίνουμε ή να ψύχουμε το ποτό μας το καλοκαίρι. Τοποθετήστε εδώ την παλάμη σας, παρακαλώ. Πού? Εδώ πάνω, μην χωράστε. Την παλάμη. Μεταφέρει τη θερμότητα του χεριού σας στο πελτιέ, το οποίο τη μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια. Μετά έχουμε τα κεράκια, τα ρεσό στις καφετέριες, τα οποία έχουν ρομαντική ατμόσφαιρα. Η φλόγα από το κεράκι είναι γύρω στους 1200 βαθμούς και θερμαίνει το πλακετίδιο πελτιέ. Μετατρέπει η θερμότητα σε ηλεκτρική ενέργεια και μπορούμε να φορτίσουμε το κινητό μας. Ναι, και είναι γύρω στα 5 βολτ. Το έχουμε συνδεμένο με ένα USB που μπορούμε να δούμε και τα βολτ. Το ίδιο μπορεί να γίνει επίσης και αν βγάλουμε το USB. Μπορούμε να δούμε ότι πάλι το τηλέφωνο φορτίζει, δηλαδή ότι το USB μας δίνει μια παραπάνω πληροφορία ότι υπάρχουν τα βολτ. Τέλος, έχουμε την χρησιμοποίηση του φαινομένου Πελτιέ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους διαστημικούς σταθμούς και στα αεροπλάνα. Στους διαστημικούς σταθμούς, στα κλιματιστικά, έχουμε άχρηστη ανεκμετάλλευτη θερμότητα που κυμαίνεται από 100 έως 200 βαθμούς Κελσίου. Στο εξωτερικό των διαστημικών σταθμών υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες από μείον 156. Τοποθετώντας ένα πλακετίδιο Πελτιέ, ναι, μπορούμε να πάρουμε τη θερμότητα από τα κλιματιστικά και να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι κερδίζουμε χρήματα. Το ίδιο συμβαίνει και στα αεροπλάνα από τις τουρμπίνες που και εκεί η θερμοκρασία είναι υψηλές και στο εξωτερικό των αεροπλάνων που είναι από μείον 30. Τοποθετώντας ένα πλακητήδιο Πελτιέ ενδιάμεσα, μπορούμε να κερδίσουμε, όπως είπαμε, αρκετά λεφτά και ενέργεια και είναι γύρω στα 100.000 ευρώ. Μια αεροπορική εταιρεία, ας πούμε η Boeing, μπορεί να κερδίσει από 10 έως 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αν το φαινόμενο πετύχει. Παρομοίωση του διαστημικού σταθμού με το αεροπλάνο. Είναι μια συσκευή συλλογής και μέτρησης αερίου που εκλείεται από χημική αντίδραση. Η συγκεκριμένη συσκευή έχει φτιαχτεί από απλά υλικά είτε καθημερινής ρουτίνας είτε σχολικού εργαστηρίου. Ανεστραμμένος κύλινδρος, πουάρ εργαστηρίου, σύρικα και λάστιχα από αιμοδοσία, μπουκάλια από γάλα, δεν θα σας πω ποιας εταιρείας, ποτήρι ζέσεως και τα υλικά είναι υδροχλωρικό οξύ, είναι στο σούπερ μάρκετ Πολίτε ως και ζάπι και μαγειρική σόδα. Η συσκευή μετράει με ακρίβεια 1 ml τον όγκο που εκλείεται
και είναι μια συσκευή που μας επιτρέπει τη μέτρηση του όγκου. Συνήθως οι αντιδράσεις που κάνουμε στο σχολικό εργαστήριο είναι ποιοτικές. Με τη συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να γίνει και ποσοτική έρευνα. Εδώ έχω νερό, το χρώμα είναι χρώμα ζαχαροπλαστικής. Με το πουάρ έχω ανεβάσει τη στάθμη του νερού μέχρι τον πυθμένα, είναι ανεστραμμένος ο κύλινδρος. Τρίωδος βάνα, η οποία επιτρέπει την έλευση του υγρού, του διαλύματος δηλαδή του υδροχλωρικού, στη σύριγγα. Θα πάρω 10 ml από το κεζάπι, είναι σε περίσσια το διάλειμμα του υδροχλωρικού. Θα ασφαλίσω. Στη συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να παρατηρούν ταυτόχρονα το δοχείο αντίδρασης και ταυτόχρονα το τι συμβαίνει στη στάθμη του υγρού. Γυρνώ την τρίωδο ώστε να υπάρχει διοχέτευση παροχή του υγρού από εδώ στο δοχείο αντίδρασης. Δίνω 10 ml από το αντιδραστήριο. Παρατηρείτε κάθοδος της στάθμης στο δοχείο. Ενώ ταυτόχρονα εκλείεται το αέριο στο δοχείο αντίδρασης. Η μέτρηση του όγκου μου δίνει με ακρίβεια την ποσότητα της σόδας, τη μαγειρική σόδας που είχα μέσα στο δοχείο αντίδρασης. Είναι μια συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές, κυρίως σε σχολικό εργαστήριο όλων των τάξεων. Δηλαδή την έχω δοκιμάσει και στο γυμνάσιο και στο λύκειο με ποικίλες αντιδράσεις. Όχι μόνο αυτή που βλέπετε, αλλά και πιο εξειδικευμένες. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε να διδάξουμε φυσική, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που μας δίνει η μέτρηση του χρόνου με τις νέες τεχνολογίες. Χρησιμοποιούμε Arduino, μικροελεγκτές δηλαδή. Συνδυάζουμε τα LED που είναι ημιαγωγή, τη φωτοβολταϊκά που είναι και αυτά ημιαγωγή από την αντίθετη πλευρά και οθόνες και πιεστικούς διακόπτες προκειμένου να ενεργοποιούμε ή όχι κάποιο κύκλωμα. Έχουμε ένα έκθεμα που μετράμε την επιτάξεις βαρύτητος, να το επιδείξω ή όχι. Δηλαδή, Ντανιέλ, πάρα το κουμπάκι, εδώ πέρα γνωρίζουμε το ύψος και καθώς υπάρχει ένας διακόπτης εδώ που μετράει το χρόνο... Α, πάτα το. Τώρα θυμήθηκε να φύγει. Πέφτει μέσα στο ποτηράκι και... κάτσε μου σκύλι. Ξανακάτω, έτσι για να... Ναι. Εδώ είναι ένας διακόπτης που ξεκινάει το χρόνο και εδώ είναι ένας δεύτερος διακόπτης που σταματάει το χρόνο. Άρα ξέροντας, μας δίνει στην οθόνη το χρόνο που έκανε από εδώ ως εκεί. Και έχουμε και το ύψος. Άρα μπορούμε από τους κατάλληλους τύπους τα παιδιά να υπολογίσουν την επιτάξεις βαρύτητας. Εδώ έχουμε έναν αισθητήρα υπερήχων και ένα εμπόδιο. Εκεί συγκρούεται στο εμπόδιο και επιστρέφει. Και στην οθόνη μας δίνει την απόσταση. Τα παιδιά συμπληρώνουν στο πινακάκι αυτό μετά από πολλές μετρήσεις την αντίστοιχη απόσταση και το χρόνο που έχει κάνει, το τε και το ντε. Οπότε από αυτές τα δύο μεγέθη μπορούν να υπολογίσουν τη μέση ταχύτητα του ήχου στον αέρα. Εδώ πέρα έχουμε ένα άλλο έκθεμα που συνδυάζει τρία πράγματα, την ελεύθερη πτώση, τη βολή και την κρούση. Όταν το επίπεδο κάτω είναι οριζόντιο, το μπαλάκι πέφτει και αναπηδά σε λιγότερο ύψος από ό,τι ξεκίνησε. Κατά συνέπεια, μπορούμε να ξέρουμε την απώλεια ενέργειας που είχε. Από αυτή την απώλεια ενέργειας μπορούμε να υπολογίσουμε την αρχική ταχύτητα με την οποία θα φύγει όταν το επίπεδο γίνει κεκλειμένο. Βάζουμε το επίπεδο κεκλειμένο στις 22,5 μοίρες. Αγωνία προς πτώση στις 22,5, ανακλάσεις στις άλλες 22,5. Οπότε η γωνία βολής είναι συμπληρωματική των 90-45 μοίρες. Οπότε κάνει η βολή ταυτόχρονα οι δύο διακόπτες. Έχει μια μικρή χρονοκαθυστέρηση καθώς χτυπάει αυτό και την ώρα που χτυπάει ανοίγει εκείνο και ξεκινάει να πέφτει. Αυτά λοιπόν, αν είναι καλά οριζοντιωμένο το έκθεμα, συγκρούονται στον αέρα και έχουμε ανταλλαγή ταχυτήτων. Το μεν, αυτό που πάει να κάνει τη βολή, ακολουθεί την πορεία της δεύτερης μπάλας και πέφτει κατακόρυφα. Η δεύτερη μπάλα ανταλλάσσει ταχύτητα με αυτό που έχει φύγει για βολή και πηγαίνει στο άλλο σημείο. Και έχουμε και την κρούση. Αυτά όσον αφορά
αγοράσω μικροελεκτές. Οι μικροελεκτές, όπως ξέρετε, είναι και στα Lego τα αυτοκινητάκια. Έχουμε λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε, συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση. Εδώ έχουμε εικόνες από το φαινόμενο. Τώρα, εκεί έχουμε έναν αισθητήρα απόστασης και ένα αυτοκινητάκι, το οποίο πήγαινε από εκεί να πατήσει το κουμπάκι, από εκεί. Το οποίο καθώς ξεκινάει, όχι αυτό, συγγνώμη. Εντάξει, αυτό ήταν το πειραματάκι τώρα. Άλλο έλεγα, Ντανιέλ, δεν πειράζει. Έλεγα για το αυτοκινητάκι να δείξουμε ότι στα παιδιά διδάσκουμε την ομαλή κίνηση και την ομαλά επιβραδυνόμενη και επιταχυνόμενη κίνηση. Κώστα, θα πατήσουμε να κάνουμε το αυτοκινητάκι με την επιταχυνόμενη και επιβραδυνόμενη. Ας το αυτό λιγάκι. Οπότε, εκεί έχουμε ένα αυτοκινητάκι που είναι μέσα εφοδιασμένο με ένα πρόγραμμα που του λέει να απομακρύνεται από το ραντάρ με επιταχυνόμενη, μετά επιβραδυνόμενη, σταματάει και επιστρέφει επιταχυνόμενο και επιβραδυνόμενο. Τα παιδιά δεν βλέπουν πώς κινείται, αλλά βλέπουν το γράφημα το οποίο σχηματίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, άμα βλέπετε εδώ. Οπότε, μέσα από το γράφημα προσπαθούν να μαντέψουν τι κίνηση έχει κάνει το κινητό. Ερμηνεύουν το γράφημα. Αυτό είναι πάλι και αυτό οι μικροελεκτές και είναι στην υπηρεσία της διδασκαλίας των γραφημάτων. Θα το κάνετε άλλη μια φορά. Το άλλο μας έκθεμα που είναι πάλι με Arduino, εδώ έχουμε έναν αισθητήρα περίχου, πιο πολύ για να το βάλουμε λίγο στο παιχνίδι κιόλας. Αυτός είναι η περίχο. Κώστα, λίγο. Θα το κάνουμε άλλη μια. Να, εδώ πέρα φαίνεται, είναι η κοπέλα, μας το χάλασε, δεν πειράζει. Όταν παρεμβληθεί άλλο εμπόδιο, χαλάει. Εντάξει, δώσε το χαρτάκι να το δείξουμε πώς έχει γίνει, εφόσον τώρα τα πειράματα είναι για να αποτυχάνουμε. Εκεί, να το, εδώ, αυτό είναι. Αυτή είναι η καμπύλη που προκύπτει από την κίνηση του κινητού που έχουμε προγραμματίσει με το Lego. Εδώ έχουμε έναν αισθητήρα απόστασης, πάλι υπέρηχος. Του έχουμε δώσει στο προγραμματάκι του μέσα να μετρήσει την απόσταση ως το πάτωμα και να αφαιρεί αυτό που βλέπει. Δηλαδή, Δεσποινής, μπορείτε να μας βοηθήσετε στο πείραμα. Έλα. Όταν λοιπόν κάποιος κάτσει από κάτω από τον αισθητήρα και θα μετρήσει αυτό, το αφαιρεί από τα 2 μέτρα που είναι τοποθετημένο και κατά συνέπεια εκεί θα μας δώσει το ύψος της κοπέλας. Αυτά είναι οι μικροελεκτές στην υπηρεσία διδασκαλίας φυσικής. Προσπαθούμε να προτείνουμε ότι ο πίνακας και η κυμολία είναι καλή, αλλά καλό είναι να προσαρμοζόμαστε και στις νέες τεχνολογίες και τα παιδιά αυτές τις καταλαβαίνουν καλύτερα. Κώστα, να βάλουμε το walker. Έλα, αυτός είναι. Καλά είσαι. Παρακαλώ. Δεν πειράζει. Το πρόσωπο, ναι, κατάλαβα. Ναι, έχετε δίκιο. Και να δείξουμε λίγο και το περιπατητή. Εδώ πέρα έχουμε μία προσομοίωση της κίνησης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος προκειμένου να περπατήσει αλλάζει πάντα κέντρο βάρους και εκεί πέρα αυτό το ρομποτάκι είναι προγραμματισμένο να κινείται μπροστά, πίσω. Έχουμε πολύ φυσική εκεί όσον αφορά το κύκλωμα το οποίο έχουμε εγκατεστημένο, το πρόγραμμα, την κίνηση, το πώς δηλαδή πετυχαίνουμε να τρίβει και να προσανατολίζεται δεξιά-αριστερά. Αυτό έχει προοπτική να του τοποθετηθούν αισθητήρες όπου να αντιλαμβάνεται την άκρη του τραπεζιού, να μην πέφτει και να οπισθοχωρεί. Δεν νομίζω ότι ξέχασα κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Είμαστε δεύτερο γυμνάσιο Συλλογάστρου. Εδώ είναι 2 παιχνίδια τα οποία φτιάχτηκαν σε υπολογιστή. Το ένα στο λογισμικό Scratch και το άλλο στο PowerPoint. Που αφορούν το ένα το αναπορικό σύστημα και το άλλο τη διατροφή. Εδώ είναι επιτραπέζια. Η Φαγούπολη και το Biology Game. Αλλά είναι και άλλα δύο. Είναι και άλλα δύο από την άλλο τραπέζι. Έλα από εδώ. Πάμε και από εδώ. Πάμε να δούμε και τα άλλα.
με θέμα τη διατροφή αυτά και τα δύο. Λίγο να πω ότι το υπεύθυνοι είναι. Έχουν γίνει καταρχήν από την πρώτη γυμνασίου τα παιχνίδια αυτά. Απλώς τα παιδιά έφτασαν στην τρίτη τώρα που τα παρουσιάζουν. Είμαστε με δύο συμμετοχές. Η μία είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια, είναι τα δύο ψηφιακά. Και το άλλο είναι η κατασκευή ενός κόμιξ. Το οποίο έχει να κάνει με ένα κομμάτι από την βιολογία, το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο και προτείναμε στα παιδιά, να το κάνουν πιο εύκολο έτσι και για τους ίδιους αλλά και για τους συμμαθητές τους που θα έρχονται μετά. Και έτσι έχει κατασκευαστεί ένα πολύ ενδιαφέρον κόμιξ επάνω στο θέμα των εσωτερικών αμυντικών μηχανισμών. Είναι η συμμετοχή μας στο νούμερο 26. Με το 25 είμαστε με τα παιχνίδια. Αυτό εδώ είναι το κόμμα. Είμαστε από το Σχολείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης και εδώ έχουμε φτιάξει τη στήλη του Τέσλα, η οποία παράγει πολύ υψηλή τάση. Την βάλω σε λειτουργία. Όλο αυτό στηρίζεται στο φαινόμενο της μαγνητικής επαγωγής. Να δείξουμε την αρχή διατήρησης μηχανικής ενέργειας. Έτσι, χρησιμοποιώντας το ΕΚΡΕΜΕΣ, θεωρήσαμε ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας την ακτίνα που είναι της φωτοπύλης. Εδώ η δυναμική ενέργεια είναι μηδέν. Ανεβάζοντας εδώ το σώμα σε κάποιο ύψος, μετράμε το ύψος μέσω αυτού του μέτρου από το δάπεδο του εργαστηρίου. Το αφήνουμε ελεύθερο και από την φωτοπύλη εδώ μετράμε 40 εκατοστά. Πού είναι το 40? Μετράμε το χρόνο που περνάει το βαρύδι μέσα από τη φωτοπύλη. Διαιρώντας τη διάμετρο του βαρυδίου με το χρόνο που μας δείχνει η φωτοπύλη, βρίσκουμε την ταχύτητα του στο κατώτατο σημείο. Παίρνοντας το πηλίκο, το οποίο ορίζεται ως δυναμική ενέργεια προς κινητική, βγαίνει η σχέση 2G ΔΕΛΤΑΣ προς V τετράωνο. Οι πειραματικές μετρήσεις έφτασαν και μας έδειξαν τρομακτική ακρίβεια. 0,99 είναι περίπου και πολλές έδειξαν και ένα. Είμαστε από το πρώτο Αρσάκιο Λύκειο Ψυχικού, που βρίσκεται στο Ψυχικό, μαζί με τον Όμιλο Χημείας των Αρσακίων Ψυχικού, ο οποίος αποτελείται από παιδιά Λυκείου, Γυμνασίου και έχουμε και ένα τμήμα Δημοτικού, 5ης και 6ης Δημοτικού. Θα σας παρουσιάσουμε μία σειρά πειραμάτων με θεματολογία την οξυδοαναγωγή και τις φυσικές ιδιότητες του νερού. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Στην πρώτη σειρά πειραμάτων παρουσιάζουμε ένα σενάριο διδακτικής πράξης που ξεκινάει από την οξυδοαναγωγή, μελετώντας την οξυδοαναγωγή σε όλες τις φάσεις. Και στη ζωή μας, γιατί γερνάνε οι άνθρωποι, γιατί κάνουν ρητίδες, γιατί μαυρίζουν τα μήλα, γιατί σκουριάζουν τα σίδερα και καταλήγουμε μετά σε αντιδράσεις πιο προηγμένες. Ένα παράδειγμα τέτοιας αντίδρασης είναι το παράδειγμα της μπλε φιάλης. Εδώ πέρα λοιπόν είναι μία μαγική φιάλη, τη βλέπετε άχρωμη, έτσι. Και αν την κουνήσω, θα γίνει μπλε.
Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται σε έναν οξυδοαναγωγικό δείκτη που λέγεται Methylene Blue. Δεν επεκτείνομαι τώρα σε λεπτομέρειες. Πάμε λοιπόν λίγο πιο κάτω να δούμε εδώ τα παιδιά του Δημοτικού, τα οποία παρουσιάζουν τη χημεία σε ένα κομμένο μήλο και έχουν εμπνευστεί από τη διδασκαλία. Ανοίξτε να φαίνεται η κομπόστα, τα παιδιά. Έχουν εμπνευστεί από τη διδασκαλία αυτή και έχουν φτιάξει επιτραπέζια παιχνίδια, έχουν κάνει μοριακά μοντέλα και βέβαια έχουν δημιουργήσει διάφορα σκευάσματα, όπως για παράδειγμα είναι η κομπόστα, γιατί αν το μήλο το κομποστοποιήσεις δεν μαυρίζει. Τα επόμενα παιδιά είναι παιδιά της Β' Λυκείου και παρουσιάζουν μία σειρά πειραμάτων για το νερό, εκεί φαίνονται στα πόστρα αν θέλετε, εμπνευσμένα από την ποίηση του Καβάφη. Ένα κρυμμένο ποίημα του Καβάφη, η βροχή, έχει μέσα στίχους που αν τους δει ένας χημικός με τη δική του ματιά, βλέπει όλες τις φυσικές ιδιότητες του νερού. Από τη δομή του νερού, ξεκινώντας με το δεσμό υδρογόνου, τα τριχοειδή φαινόμενα, την επιφανειακή τάση, την όσμωση, τη διαλυτική του ικανότητα και όλα αυτά. Αυτά είναι. Άγγελος Κορκής ονομάζομαι, έρχομαι από τα Τρίκαλα, υπηρετώ στο Γενικό Λύκειο Ιχαλίας και είμαι συνεργάτης χημικός στο ΕΚΦ Τρικάλου, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών. Έχω μια απλή διάταξη όπου δείχνω τη μοντελοποίηση του φαινομένου θερμοκηπίου. Δηλαδή, τι συμβαίνει όταν έχουμε πλούσιο σε διοξίδιο του άνθρακα ατμόσφαιρα και πώς αυξάνει περισσότερο η θερμοκρασία. Σε αυτό εδώ πέρα το μεσαίο το δοχείο έχω πραγματοποιήσει αντίδραση. Τι αντίδραση είναι αυτή? Παίρνω κάποιο ανθρακικό άλας, φεριμπίν, κυμολία ή μάρμαρο, είναι ανθρακικό ασβέστιο. Ρίχνω λίγο υδροχλωρικό οξύ, αυτό που πουλιέται στα σούπερ μάρκετ. Έτσι δημιουργώ πλούσιο σε διοξίδιο του άνθρακα ατμόσφαιρα. Εδώ έχω την γη όπως είναι σε φυσιολογική κατάσταση, με τη φυσιολογική ατμόσφαιρα. Και εδώ έχω την γη χωρίς να έχει τον μανδύα των αερίων. Φωτοβολώ δείχνοντας ότι αυτός είναι ο ήλιος. Και έτσι θέλω να δείξω ποια είναι η επίδραση της φωτεινής ακτινοβολίας στην γη χωρίς θερμοκηπικά αέρια, χαμηλότερη θερμοκρασία. Στην γη με φυσιολογική ατμόσφαιρα και στην γη με πλούσια σε διοξίδιο ατμόσφαιρα, όπου υπάρχει υπερθέρμανση και φαίνεται εδώ από τη μεταβολή της θερμοκρασίας, η οποία καταγράφεται. Και αυτή η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι που οδηγεί στις κλιματικές αλλαγές και σε όλα τα συνεπακόλουθα φαινόμενα. Χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται και η παραγωγή του διοξιδίου του άνθρακα. Από το Εσπερινό ΕΠΑΛ Κέρκυρας. Τσιριμιάκος Αριστής, είμαι φυσικός και παρουσιάζω έναν τρόπο για να φτιάχνουν τα παιδιά γρήγορα, εύκολα και φτηνά κάποια ηλεκτρικά κυκλώματα. Ο τρόπος είναι, παίρνουμε ταινία αλουμινίου. Αυτή η ταινία είναι αυτοκόλλητη και μπορούμε να την κόψουμε στο επιθυμητό σχήμα και να φτιάξουμε το κύκλωμα που θέλουμε. Τα κυκλώματα είναι αυτά όπως βλέπετε. Τα εξαρτήματα τα στερεώνουμε με βίδες. Δεν πάει κολλητήρι τίποτα. Μπορούμε να κολλήσουμε την ταινία πάνω στο χαρτί, να την κόψουμε με το κοπίδι και να της δώσουμε το επιθυμητό σχήμα. Εδώ έχω φέρει διάφορα κυκλώματα, το πολύ απλό αυτό για το δημοτικό, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα διάφορα κυκλώματα για να βρούμε τη σύνδεση. Επίσης, εδώ πέρα δείχνω έναν τρόπο πώς μπορούμε να φτιάξουμε αντιστάσεις και να συγκρίνουμε την τιμή τους, χρησιμοποιώντας σπρέι γραφίτι, το οποίο υπάρχει στο εμπόριο, είναι σπρέι με γραφίτι, το οποίο είναι αγώγημο, ψεκάζουμε σε ένα φύλλο χαρτί, δημιουργείται αυτή η επιφάνεια και την κόβουμε στο κατάλληλο σχήμα που θέλουμε. Και τέλος, μπορούμε να δούμε αυτό το κύκλωμα,
είναι λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά μπορεί να δείξει και την παραμικρή αγωγημότητα. Όταν πιέσουμε σε, σε αυτές τις δύο βίδες, ανάβει αυτό το λαμπάκι. Ακόμα και την αγωγημότητα του εμφιαλωμένου νερού μπορούμε να δούμε. Επειδή είναι διαλυμένα τα άλλα τα μέσα. Και επίσης τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν ένα κύκλωμα, το χεράκι, το χέρι. Το άλλο χεράκι στη βίδα. Άναψε, ναι. Gracias.
Είμαι στο 13ο γυμνάσιο Περιστερίου. Αυτή η μηχανή είναι από τις πρώτες μηχανές θερμού αέρα και λέγεται Stirling. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή τη μηχανή? Ο αέρας θερμαίνεται και διαστέλλεται. Έτσι ασκεί πίεση στο έμβολο, το οποίο ανεβαίνει. Γι' αυτό το λόγο οι μπύλιες κατευθύνονται προς τα δω. Οι μπύλιες όταν κατευθύνονται προς τα δω, σπρώχνουν τον θερμό αέρα και κατευθύνεται ο θερμός αέρας προς το ψυχρό άκρο. Έτσι μεταφέρεται θερμότητα από τον αέρα στο άκρο του δοκιμαστικού σωλήνα. Γι' αυτό το λόγο μικραίνει η θερμοκρασία του αέρα και έτσι συστέλλεται. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε τόση πίεση στο έμβολο, οπότε ξανά το έμβολο πέφτει. Έτσι επιστρέφουν οι μπύλιες πάλι στην αρχική τους θέση, σπρώχνουν το θερμό αέρα, ο οποίος διαστέλλεται και πάλι ανεβαίνει το έμβολο. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται μέχρι να εξισορροπηθούν οι θερμοκρασίες μεταξύ του αέρα και του δοκιμαστικού σωλήνα. Γιατί τότε δεν θα έχουμε διαστολές και συστολές. Αυτή η μηχανή λέγεται μαγνητικό εκρεμές Κιουρί και έχουμε ένα κομμάτι νικέλιο, το οποίο είναι σιδηρομαγνητικό υλικό και έλκεται από τους μαγνήτες. Καθώς όμως το καμινέτο θερμαίνει το νικέλιο ώστε να φτάσει τους 358 βαθμούς Κελσίου, το νικέλιο θα γίνει παραμαγνητικό υλικό και θα απομακρυνθεί από τους μαγνήτες μέχρι να φτάσει στη φυσική του θερμοκρασία. Όταν όμως φτάσει στην φυσική του θερμοκρασία ξανά, το νικέλιο θα ξαναγίνει σιδηρομαγνητικό υλικό και θα έλκεται ξανά από τους μαγνήτες. Αυτό γίνεται συνέχεια. Διάταξη μελετήσαμε την υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Στην αρχή έχουμε αυτή τη γυάλα, δεν είχαμε βάλει το δοχείο, ήταν άδειο, είχαμε δύο λάμπες και για 12 λεπτά παίρναμε τη θερμοκρασία και τα καταγράφαμε εδώ. Μετά βάλαμε ένα δοχείο στο οποίο είχαμε ρίξει ξύδι και σόδα. Όπως ρίχνουμε το ξύδι και τη σόδα, παράγεται διοξίδιο του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα είναι το συστατικό της ατμόσφαιρας που είναι υπεύθυνο για την κατακράτηση της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμαίνει τον πλανήτη μας. Τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα, από τις βιομηχανίες, παράγουν περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη και να έχουμε λιώσιμο των πάγων. Το παρατηρήσαμε στο δεύτερο πείραμα με τις μετρήσεις μας και παρατηρούμε ότι στα 12 λεπτά χωρίς την παραγωγή του διοξιδίου του άνθρακα φτάσαμε στους 35 βαθμούς, ενώ με την παραγωγή του διοξιδίου του άνθρακα φτάσαμε στους 37. Δηλαδή μέσα σε 12 λεπτά είχαμε 2 βαθμούς παραπάνω επιπλέον θέρμανση της ατμόσφαιρας. Το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Εγάλεο.